θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά τον κύριο Χρήστο Κόλοβο, ο οποίος είναι τέος διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, διδάκτορας μηχανικός μεταλλείων, μεταλλουργός, μηχανικός του MEP, του Μετσόβιου. Καλημέρα κύριε Κόλοβε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στο ραδιοφωνό σας. Είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Κολοβέ, θέλω να ξεκινήσουμε από μια γενική εικόνα ως επιστήμονας κι εσείς. Είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν τρέχει τίποτα στον πλανήτη από τη μόλυνση και από την εκμετάλλευση, αν θέλετε, των ενεργειακών πόρων από τους κολοσσούς, πολυεθνικούς, διακρατικούς, τις μεγάλες αδελφές εταιρείες όπως έχουμε μάθει? Δεν συμβαίνει τίποτα? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια πολιτική κατασκευή του θέματος της κλιματικής κρίσης. Το κλίμα άλλαζε και αλλάζει επί 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει να αλλάζει ανεξάρτητα από το τι κάνει ο άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Η συμμετοχή του ανθρώπου στην όποια αλλαγή υπάρχει τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει, είναι ελάχιστη. Και αυτό γιατί η δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα συσκοτίζει το γεγονός ότι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου είναι η υδρατμή. Και ναι, βεβαίως παρουσιάστηκε αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι δεν εξηγούνται στον κόσμο. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η νεφοκάλυψη, η κάλυψη του πλανήτη με σύννεφα, η κάλυψη του βόρειου ημισφαίριου από σύννεφα. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης της νεφοκάλυψης είναι ο ήλιος να περνάει πιο εύκολα και να ζεσταίνει τον πλανήτη. Άμα θα βγείτε το χειμώνα σε μια πλατεία, θα βρείτε τα γεροντάκια να κάθονται στα παγκάκια να ζεσταθεί το κοκαλάκι τους από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι που ζεσταίνει τον πλανήτη. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μας λένε ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά ένα ακόμα κάτι βαθμούς από την προβιομηχανική εποχή. Ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές, διότι ουδής γνωρίζει ποια ήταν η θερμοκρασία του πλανήτη πριν το 1900. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν υπήρχαν σταθμοί μέτρησης πριν το 1900. Η προβιομηχανική εποχή τοποθετείται να ξεκινάει το 1850, αλλά ουδής γνώριζε τι συμβαίνει στον πλανήτη από πλευράς θερμοκρασιών και κάνουν προβολές. Μια μελέτη λοιπόν είναι τόσο καλή όσο λιγότερες υποθέσεις κάνει, και στην κλιματική υπόθεση υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Πρόσφατα δόθηκε Νόμπελ στους κατασκευαστές των κλιματικών μοντέλων. Ναι. Ωστόσο, τα φετινά κλιματικά μοντέλα της τελευταίας γενιάς απορρίφθηκαν ακόμα και από τους ίδιους τους κατασκευαστές τους, επειδή έδιναν πάρα πολύ υπερθέρμανση σε σχέση με αυτή που παρατηρείται στην πραγματικότητα. Συνεπώς, επιστήμη είναι πρώτα απ' όλα η παρατήρηση της φύσης και όχι η κατασκευή των μοντέλων, και οι παρατηρήσεις που γίνονται στη φύση δεν συμβαδίζουν με τα μοντέλα. Υπάρχει λιγότερη θέρμανση από αυτή που προβλέπουν τα μοντέλα. Θα μπορούσε όμως κάποιος να αντιτείνει, γιατί εδώ χρειάζεται ένας αντίλογος, ότι όντως δεν υπήρχαν οι μετρήσεις που λέτε. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι μετρήσεις όμως και υπάρχει αυτή η βιομηχανική, πολλοί λένε και μεταβιομηχανική δεύτερης, τρίτης γενιάς, γιατί είναι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη, τώρα πάμε στην τέταρτη τεχνολογική. Άρα και η εντατικοποίηση από πλευράς των χρήσεων του ανθρώπου, κατανάλωση και όχι μόνο, προφανώς και υπάρχει επιβάρυνση. Το αρνείστε αυτό? Είπα προηγουμένως ότι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου είναι η υδρατμή. Δεν είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα έχει ενοχοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι είναι το αέριο που δίνει τη ζωή στον πλανήτη, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή στον κόσμο η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Ναι. Και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Γίνεται μια φτωχοποίηση των πολιτών όλου του πλανήτη μέσω της προσθήκης, μέσω της ενεργειακής μετάβασης, η οποία θα εξαντλήσει τον πλανήτη σε βαρέα μέταλλα, σε μέταλλα τα οποία χρειάζονται για την πράσινη λεγόμενη μετάβαση. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ χάλιβας, πάρα πολύ χαλκός, πάρα πολύ κοβάλτιο, πάρα πολύ μαγκάνιο, πάρα πολλά λοιπά μέταλλα, πάρα πολύ λίθιο. Όλα αυτά από κάπου πρέπει να βγουν. Τα μεταλλεύματα που υπάρχουν, από τα οποία παίρνουμε αυτά τα μέταλλα, έχουν πολύ φτωχές περιεκτικότητες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαρκώς θα χρειαζόμαστε στα μεταλλεία να βγάζουμε μεγαλύτερες ποσότητες μεταλλευμάτων, να παράγουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων στα μεταλλεία, πολύ μεγαλύτερες ποσότητες
φραγμάτων με τέλματα σαν αυτό που έσκασε στη Βραζιλία και σκότωσε 250 άτομα, σαν αυτό που κατασκευάζεται στις σκουριές στη Χαλκιδική, που έχει κατασκευαστεί ίσως στις σκουριές στη Χαλκιδική, θα γεμίσει ο πλανήτης τέτοιες κατασκευές. Με την εξόρυξη στα μεταλλεία φέρνουμε στην επιφάνεια βαρέα μέταλλα τα οποία δεν υπήρχαν στην επιφάνεια του πλανήτη. Άρα, έτσι λοιπόν όλα ναι. αυτά δεν έχουν απολύτως τίποτα το πράσινο. Επιπλέον οι νέες οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται σπάνιες γαίες. Οι σπάνιες γαίες βγαίνουν κυρίως στην Κίνα όπου έχει διαμορφωθεί μια εξαιρετικά τοξική κατάσταση και υπάρχει και σαφής ενεργειακή εξάρτηση και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις σπάνιες γαίες που εξορίζονται στην Κίνα. Άρα λέτε, αν μέχρι σήμερα συζητάγαμε για την υπεράντληση και εξάντληση των ορυκτών πόρων όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία στο όνομα της πράσινης ενέργειας με την υπερεκμετάλλευση βαραίων μετάλλων, μεταλλευμάτων. Ναι. Βεβαίως, μεταλλευμάτων. Άρα μία ή άλλη κατά τη δική σας άποψη. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μία καλπάζουσα φτωχοποίηση του πλανήτη και συλλογή χρημάτων στα χέρια πολύ λίγων. Μάλιστα. Μέσω της ενέργειας. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συνέβαινε πάντα άλλωστε από την εποχή της Standard Oil του Rockefeller στις ΗΠΑ, τότε που αναγκάστηκαν να τις σπάσουν σε 7 εταιρείες. Πάντα συνέβαινε αυτό. Η ενέργεια χρειάζεται στον άνθρωπο. Χωρίς την ενέργεια ο άνθρωπος θα είχε μείνει στην εποχή των σπηλαίων. Η ενέργεια ήταν αυτή, η άφθονη και φθηνή ενέργεια ήταν αυτή που έδωσε την όθηση στο σημερινό πολιτισμικό μας επίπεδο. Η κατανάλωση της ενέργειας είναι το μεγαλύτερο ειρηνικό έργο του ανθρώπου. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και η ενέργεια χρησιμοποιείται διαρκώς ως ένα όπλο μεταφοράς πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει και είναι και τα μεγάλα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά παιχνίδια. Θέλω να σας ρωτήσω, υπό την έννοια αυτή, εσείς είστε αρνητικός, κύριε Κολοβέ, ρωτάνε εδώ πολλοί ακροατές, στην αναγκαιότητα όπως προκύπτει από τη συντριπτική πλειοψηφία στη διεθνή επιστημονική και όχι μόνο και πολιτική κοινότητα μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας? Κοιτάξτε, η μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας είναι απαραίτητη προκειμένου καταρχήν να μην βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Κατά δεύτερον, πάντα έχει σημασία το αν τα λεφτά που πληρώνουμε πιάνουν τόπο. Και υπάρχουν μορφές ενέργειας οι οποίες προωθούνται σήμερα, στις οποίες τα λεφτά μας δεν πιάνουν τόπο. Και αυτοί είναι κυρίως τα αιωλικά. Εκεί τα αιωλικά, τα λεφτά που πληρώνουμε για τα αιωλικά είναι πεταμένα λεφτά. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο άνεμος είναι η πλέον αναξιόπιστη μορφή ενέργειας την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Άρα δεν διαφωνείτε με την αναγκαιότητα μετάβασης σε άλλες μορφές ενέργειας καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία? Το ερώτημα είναι με τι ρυθμό πάμε και με τι σκέψη σε σχέση με τον επιστημονικό διάλογο. Καλά το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, διότι εδώ και μερικά χρόνια οι ισχυροί του πλανήτη, ο Bill Gates, ο Branson της Virgin, Νορβηγοί και Σουηδοί ολιγάρχες έχουν σχηματίσει μια συμμαχία που αναζητούν άλλες μορφές ενέργειας, ξεχνώντας αιωλικά και φωτοβολταϊκά, διότι δεν είναι αποτελεσματικά. Και δεν είναι αποτελεσματικά διότι τα αιωλικά παράγουν για λίγη ώρα και ο άνεμος φυσάει πολύ και μετά από λίγο εξαφανίζεται, μετά ξαναφυσάει πολύ, ξαναεξαφανίζεται, αλλά η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Όταν λοιπόν βρεθεί μια μορφή φτηνής αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν τα αιωλικά, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τα αιωλικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν πολύ αξιόπιστα κατά το μεσημέρι, όμως το βράδυ είναι εντελώς ανύπαρκτα. Και η ηλεκτρική ενέργεια είπαμε ότι δεν αποθηκεύεται. Και εκείνο το οποίο δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι ότι επειδή ακριβώς η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται, παράγουμε κάθε στιγμή τόση ποσότητα ηλεκτρισμού όσοι ζητάει η κατανάλωση. Δεν μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερη, διότι θα αποσταθεροποιηθεί το δίκτυο μεταφοράς. Και αν παράγουμε λιγότερη, κάποιοι, δεν θα υπάρχει ρεύμα για κάποιους, θα πάνε σε κατάσταση blackout. Άρα θέλει μια ισορροπία, λέτε, το σύστημα το ίδιο. Θέλει ισορροπία και στην ισορροπία αυτή βασίζεται η λειτουργία του δικτύου μεταφοράς. Λειτουργεί σε μια συχνότητα 50 Hz συν πλην μόλις 0,2 Hz και αυτή η συχνότητα διατηρείται με ευλαβική προσήλωση από τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς ανά τον πλανήτη. Σε εμάς εδώ ο διαχειριστής ο αντίστοιχος είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής, ο ΑΔΜΙΕ.
τους οποίους φαντάζομαι ότι τους ενδιαφέρει η σταθερότητα αυτού του συστήματος. Βεβαίως, διότι η μη σταθερότητα σημαίνει blackout. Μάλιστα. Τώρα, θα έρθω στο πεδίο σας. Θέλω να βάλω όμως στη συζήτησή μας αυτό που μου λένε εδώ ακροατές, ο φίλος ο Δημήτρης. Μια ερώτηση λέει προς τον κύριο Κολοβό. Καλώς, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Δημήτρης, ασχολούμαστε και με το διοξίδιο του άνθρακα. Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό από την ατμόσφαιρα επιστρέφει με τη βροχή στη γη, πράγμα το οποίο εντέχνως αποκρύπτεται. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με τα χημικά απόβλητα, την υπέρμετρη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, την υπερεκμετάλλευση, η λογική του κέρδους με τη διαχείριση αποβλήτων κλπ. Αυτό ποιος τους ελέγχει? Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι πάντα στρωμένος με καλές προθέσεις. Όταν ακούτε για μεγάλες ιδέες, καλύτερα σφίξτε το πορτοφόλι σας. Σαφώς και αν ενδιαφερόντουσαν για τα προβλήματα των πολιτών, θα τα είχαν λύσει. Μόλις προχθές διάβαζα, ο Έλον Μάσκ που έχει την Τέσλα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, που λέει σας δίνω 6 δισεκατομμύρια αν μου πείτε ότι με αυτά θα λύσετε το πρόβλημα της πείνας. Το πρόβλημα της πείνας δεν ενδιαφέρεται κανείς να το λύσει, θα μπορούσε να είχε λυθεί. Το πρόβλημα των στενιών στην Αφρική θα μπορούσε να είχε λυθεί. Δεν τους ενδιαφέρει, διότι βγάζουν λεφτά από αυτό. Ναι. Απλά πράγματα. Καλά, είπατε για τον Γκέιτς και τον Μάσκ. Εδώ κυκλοφόρησε ότι κάναν πάρτι στην Κωνσταντινούπολη και υπολογίζαν το διοξίδιο του άνθρακα που έκαψαν οι κίνσορες κατά του διοξίδιου του άνθρακα. Αλλά ναι, θα αφήσω αυτό. Θέλω να έρθουμε λιγάκι τώρα σε αυτό που έχει προκύψει και το οποίο το κατέχετε, οφείλω να το πω έτσι, καλύτερα από άλλους και ως διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας στο παρελθόν. Τι εννοώ? Έχουμε μπει σε μια φάση και ενεργειακής κρίσης και ενεργειακής φτώχειας και υπέρογκων αυξήσεων στους λογαριασμούς. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Και την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι η γρήγορη απολιγνητοποίηση, και την ξέρετε καλύτερα από εμάς, ουσιαστικά, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, έχει οδηγήσει στη λειτουργία των ίδιων μονάδων με εισαγόμενο φυσικό αέριο, την ώρα που δεν συζητάμε καν ως υπόθεση εργασίας να δούμε τι διαθέτουμε. Είναι το φυσικό αέριο, πρώτο ερώτημα, μία λύση ή είναι ένας μύθος των υποστηρικτών των ορυκτών καυσίμων για να κλείσει η συζήτηση για την πράσινη ενέργεια? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η αντικατάσταση του λιγνίτη μπορεί να γίνει μόνο με φυσικό αέριο, διότι οι θερμικές μονάδες αντικαθίστανται μόνο με θερμικές μονάδες, με τίποτα άλλο, όχι με ολικά και φωτοβολταϊκά, με ευχές αυγά δεν βάφονται. Και η αντικατάσταση των λιγνητικών μονάδων, όλων των λιγνητικών μονάδων, με μονάδες φυσικού αερίου, ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2010 στη Βουλή από τον τότε Υφυπουργό Ενέργειας, τον Γιάννη Μανιάτη. Mm-hmm. Απαντώντας σε μια ερώτηση της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ιρός Διώτη, είχε πει ότι ο λιγνίτης τελείωσε, θα είναι ακριβώς στο μέλλον, πάμε γρήγορα σε αντικατάσταση του 100% του λιγνίτη με φυσικό αέριο. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε. Αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο. Ήδη αυτές τις μέρες βλέπαμε ο λιγνίτης να συμμετέχει στο ενεργειακό μας μείγμα με ούτε 5% και το φυσικό αέριο με σχεδόν 50%. Και ας είναι το φυσικό αέριο πανάκριβο. Αυτή την εποχή, λόγω της μεγάλης ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου, ο λιγνίτης είναι πιο φθηνός και φυσιολογικά θα έπρεπε να βλέπουμε τις λιγνητικές μονάδες να δουλεύουν στο φουλ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, αντίθετα βλέπουμε μια αιμονή στο να καίγεται το ακριβό φυσικό αέριο. Και μπορείτε να υποθέσει το καθένας για ποιους λόγους μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό που ακούσαμε ότι ετοιμάζονται να ξανανοίξουν τα λιγνητορυχεία και λιγνητικές μονάδες στην Ελλάδα εν ώψη του χειμώνα. Κοιτάξτε, αυτά μπορεί να λέγονται. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ορυχεία και οι σταθμοί έχουν απογυμνωθεί από το έμπειρο προσωπικό μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου και εκτός από μηχανήματα χρειάζεται και κόσμος για να το δουλέψει. Μόνο με εργολάβους δεν μπορούν να δουλέψουν τα ορυχεία το χειμώνα, ιδίως εδώ στη Δυτική Μακεδονία ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Παλαιότερα, όταν ήμουν εν ενεργεία στο λιγνητικό κέντρο, είχαμε παρατεταμένες κακοκαιρίες στις οποίες το φίδι από την τρύπα το έβγαζε ο λεγόμενος πάγιος εξοπλισμός, η μεγάλη ηλεκτροκίνητη εξκαφής που έχει η ΔΕΗ, και όχι οι εργολάβοι. Οι εργολάβοι δεν μπορούσαν καν να εμφανιστούν για δουλειά λόγω του πολλού χιονιού που έπεφτε ή των παρατεταμένων βροχοπτώσεων που έκαναν τα εδάφη πολύ ολισθηρά. Σε περίπτωση λοιπόν κακοκαιρίας, ας μην υπολογίζει κανείς στον λιγνίτη,
διότι πολύ απλά δεν θα μπορούν να δουλέψουν τα ορυχεία και λόγω του κόσμου που έχει φύγει και της μεγάλης εξάρτησης πλέον από εργολαβικό εξοπλισμό. Ακόμα και 40 εργολάβους να βάλετε μέσα, λόγω του καιρού δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Άρα πρακτικά, και μιλάω με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά την καρδιά του συστήματος και κυρίως την καρδιά που χτυπούσε, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να χτυπά, στη Δυτική Μακεδονία. Πρακτικά. Η καρδιά έχει σταματήσει, έχει εξαιρετικά μεγάλες αριθμίες, διότι τα ορυχεία οδηγούνται στο σταδιακό κλείσιμο προκειμένου να βάλουν οι Γερμανοί φωτοβολταϊκά σε τις εκτάσεις που έχουν απαλωτριωθεί για την εξόρυξη λιγνίτη, αλλά δεν έχουν σκαφτεί ακόμα. Τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες στους νομούς Κοζάνης και Φλόρινας ετοιμάζονται να παραδοθούν στην μεικτή εταιρεία της RWE με 51% ΔΕΗ ανανεώσιμη 49% προκειμένου να βάλουν φωτοβολταϊκά. Είναι ένα έργο που το έχουμε δει και στο παρελθόν. Όχι και καλλιέργειες δηλαδή, αυτό που ακούστηκε παλιότερα. Όχι καλλιέργειες. Καλλιέργεια φωτοβολταϊκών. Φωτοβολταϊκών. Φυτά. Ναι, κοιτάξτε όμως, έχετε μια εξήγηση. Ρωτάει πολλοί κόσμος, πώς γίνεται ρε παιδί μου στην Ελλάδα να πηγαίνουμε τόσο γρήγορα σε απολυντοποίηση. Εμείς λέει να δεχτούμε καλοπροαίρετα ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη μετάβαση. Και άλλες χώρες, κολοσσοί, να χρησιμοποιούν υπερσύγχρονα λιγνητικά εργοστάσια με φίλτρα το ένα και το άλλο, περιορίζοντας όσο μπορούν τους ρήπους τους, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα. Πώς γίνεται, αυτή δηλαδή είναι πιο χαζή από εμάς? Όχι, δεν είναι πιο χαζή, απλώς το δικό μας σύστημα είναι στημένο σε τρόπο που να εξυπηρετεί εισαγόμενες μορφές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή για να έχουμε ρεύμα στην Ελλάδα εισάγουμε ρεύμα από το λιγνίτι των Σκουπιανών, των Βούλγαρων, των Τούρκων, από τα πυρηνικά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, έτσι έχουμε ρεύμα. Α, είναι πιο καθαρά αυτά από το δικό μας. Θα ήμασταν αναγκασμένοι να καίμε και άλλο φυσικό αέριο. Ναι, εισαγόμενο που η τιμή έχει πάει στα ύψη. Θα μπορούσε το δικό μας φυσικό αέριο, αν το είχαμε, να χρησιμοποιηθεί? Φυσικά και θα μπορούσε. Φυσικά και θα μπορούσε. Είχαμε για δύο γενιές Ελλήνων, είχαμε ως βασικό εγχώριο ενεργειακό πόρο τον λιγνίτη, που ήταν ο δικός μας μαύρος χρυσός για 60 χρόνια, δύο γενιές Ελλήνων. Αυτός ο πόρος δεν έχει εξαντληθεί, εξακολουθεί να υφίσταται. Έχουμε μερικά δισεκατομμύρια αποθέματα, κάποια από τα οποία, κάτι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο, υπάρχει σε ανοιχτά ορυχεία, δεν χρειαζόμαστε άλλα ορυχεία. Έχουμε σύγχρονη λιγνητική μονάδα, την Πτολεμαϊδα 5, η οποία ακόμα κατασκευάζεται, δεν έχει μπει σε λειτουργία, και όμως συζητούν να την κλείσουν, άμα την κατασκευή, άμα την ολοκληρώσει, να την κλείσουν και να την αντικαταστήσουν χτίζοντας από δίπλα μικρές μονάδες φυσικού αερίου, προκειμένου να υπάρχει και ευστάθεια στο βόρειο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στο ενεργειακό μας σύστημα και να μην απορρεί ο κόσμος γιατί ακριβένουν λογαριασμοί του ρεύματος. Προλάβατε τώρα. Γιατί διαρκώς πρέπει να αποπληρωθούν άχρηστες επενδύσεις. Επενδύσεις που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν γίνει. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, πρακτικά λέει κύριε Κολοβέ μου, εμείς δηλαδή πληρώνουμε το μάρμαρο αυτών των όποιων σχεδίων μετάβασης και μάλιστα εμείς οι φτωχοί. Μα ποιος νομίζει ότι πληρώνει τα έργα αυτά? Ανακοινώθηκε επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος. Αυτή η επιδότηση δεν θα πάει στους καταναλωτές, θα πάει απευθείας, είναι χρήματα που θα δοθούν απευθείας στους παρόχους του ρεύματος. Όταν λοιπόν οι πάροχοι γνωρίζουν ότι θα πάρουν επιδότηση, έχουν κανένα συμφέρον να ρίξουν τις τιμές? Απλό είναι το ερώτημα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Κολοβέ. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η οικολογία είναι ένα άθλημα των πλουσίων. Καλά, δεν είναι έτσι παιδιά. Το να ονειρευόμαστε μια ολοκληρωμένη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση είναι ουτοπία. Σήμερα το 84% της ενέργειας προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα. Αν και περιθωριοποιημένοι από τα μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ουδετερότητα άνθρακα το 50 είναι μια ουτοπία, επειδή οι δαπανηρές προσπάθειες των πλούσιων χωρών δεν θα αντισταθμίσουν την αύξηση των εκπομπών από τον υπόλοιπο κόσμο. Από την έγκριση του 92 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το κλίμα, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 58%. Αυτό συμβαίνει παρά την πτώση, για παράδειγμα, κατά 21,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στην κατάρρευση των άλλων ανατολικών οικονομιών στην Ανατολική Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, η Κίνα, με τα στοιχεία του 20, αύξησαν τις εκπομπές διοξιδίου κατά 1157, 709, 311 και 305% αντίστοιχα. Μην ξεχνάμε ότι το διοξίδιο είναι φορέας του άνθρακα της ζωής. Χωρίς διοξίδιο του άνθρακα δεν υπάρχει ζωή και επομένως είναι παρέκκληση να μιλάμε για ρήπανση από διοξίδιο του άνθρακα.
Ας ασχοληθούμε με τους πραγματικούς βιομηχανικούς ρήπους, διότι με το διοξίδιο του άνθρακα το μόνο υπαρκτό είναι το χρηματιστήριό του. Καταρχήν, το διοξίδιο του άνθρακα δεν είναι ρήπος. Είναι αέριο του θερμοκηπίου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χωρίς το διοξίδιο του άνθρακα δεν θα υπήρχε ζωή στη γη. Υποθέτω ότι στα θερμοκήπια που έχετε πάρα πολλά στην Νότια Κρήτη πρέπει να έχουν και μηχανές ενίσχυσης της περιεκτικότητας του αέρα σε διοξίδιο του άνθρακα, γιατί είναι τροφή για τα φυτά. Χωρίς διοξίδιο του άνθρακα δεν υπάρχουν τα φυτά που είναι η βάση της τροφικής αλυσίδας στον πλανήτη. Οπότε αν δεν υπήρχε το διοξίδιο του άνθρακα δεν θα υπήρχαμε ούτε κι εμείς. Άλλωστε σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και εσείς και εγώ εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα και προφανώς στέλνουμε αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Και είναι το ωραίο. Το ωραίο είναι ότι την ώρα που η Ελλάδα παράγει σε ετήσια βάση 8 με 10 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη, αν τα παράγει πλέον και αυτά, δεν έχω τα τελευταία στοιχεία, η Κίνα στις αρχές Οκτωβρίου έδωσε εντολή σε 170 ανθρακουρυχία δικά της να αυξήσουν την παραγωγή μέχρι τέλους του έτους κατά 55 εκατομμύρια τόνους. Μόνο η αύξηση της παραγωγής της Κίνας είναι 5-6 φορές πάνω από την ετήσια παραγωγή της Ελλάδας. Μόνο η αύξηση, όχι η ετήσια παραγωγή όχι της Κίνας. Η ετήσια παραγωγή της Κίνας είναι της τάξης, και η κατανάλωση είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων τόνων. Καταλάβαμε. Η οποία αυξάνεται διαρκώς και όχι μόνο αυξάνεται διαρκώς, αλλά υπήρχε συμφωνία το 2015 νομίζω του Κινέζου Προέδρου με τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Ομπάμα για το πόση θα είναι η κατανάλωση κάρβουνου της Κίνας, η οποία θα αυξάνεται διαρκώς μέχρι περίπου το 2025. Προσέξτε τώρα, η Κίνα, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους, έχει επενδύσει σε πολύ σύγχρονα εργοστάσια καύσης άνθρακα, τα λεγόμενα high efficiency low emission, υψηλής απόδοσης χαμηλών εκπομπών. Έναν δρόμο τον οποίο δεν έχει ακολουθήσει ούτε η Ευρώπη ούτε η Αμερική. Και έχει και τις σπάνιες γεές από την άλλη που ελέγχει όλο το σύστημα. Μία ή άλλη δηλαδή. Κίνα επενδύει πάρα πολύ και στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον πλανήτη σε αυτά τα μέσα, για τον πολύ απλό λόγο ότι η βιομηχανία έχει μεταφερθεί όλη στην Κίνα και στην Νότια Ανατολή. Οι θέσεις εργασίας έχουν μεταφερθεί εκεί και αυτό το σύστημα διψά για ενέργεια. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε, λέει εδώ άλλος φίλος. Κύριε Κολοβέ, η χώρα μας είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα γεωθερμικά πεδία. Αυτό γιατί δεν το συζητάμε στη χώρα μας? Δεν νομίζω ότι είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα γεωθερμικά πεδία. Πάντως, έχουμε και εμείς γεωθερμία. Έχουμε το ηφαιστειακό τόξο που περνάει από το Σουσάκι, τη Μήλο, καταλήγει στην Ίσυρο. Θα μπορούσαμε σαφώς να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά περιμένουμε ποιος θα μας πουλήσει τον εξοπλισμό, να το πω ευγενικά. Μόνο ΑΠΕ εμείς συζητάμε και συγκεκριμένα πράγματα από τις ΑΠΕ. Βεβαίως και είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αλλά περιμένουμε ποιος θα μας πουλήσει τον εξοπλισμό. Ο Αχιλλέας, πώς σχολιάζει ο κύριος Κολοβός τα σχέδια του Δήμου Κοζάνης για τα φωτοβολταϊκά που θέλει να τοποθετήσει σε εκτάσεις του? Κοιτάξτε, τα χωράφια έχω πει κατ' επανάληψη, έχω δώσει και πρόσφατα μια διάλεξη στην Άουσα που είχε πολύ καλή κάλυψη τηλεοπτική από το Verianet και υπάρχει το βίντεο στο YouTube που μπορούν να το δουν και οι ακροατές σας, ότι τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα αιωλικά, μπορούν να μπουν στις στέγες, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να καλύπτουν χωράφια. Να καλύπτουν βοσκότοπους, να καλύπτουν λίμνες. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα συζητήθηκε να μπουν και στη μεγάλη τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου. Δηλαδή άλλη αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι? Ναι, έχει κατασκευαστεί αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο σε χωριό της Κοζάνης, βόρεια της Κοζάνης, το οποίο έχει μετατρέψει τις πλαγιές που βοσκούσαν γεδοπρόβατα και γελάδια και πηγαίναμε εκεί για κυνήγι, το έχει μετατρέψει σε κρανίου τόπο. Πιάνεται η ψυχή σου να πας να το δεις. Το ζήτημα της χωροθέτησης της βιομηχανίας θα μας ταλανίζει πάρα πολύ πάντα σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν λειτουργούμε σε ορθολογική βάση. Λειτουργούμε πάντα σε βάση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Μάλιστα. Είναι απλό το πράγμα. Πριν μας δώσετε και ένα επίλογο και θα τα ξαναπούμε και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολοβέ, θέλω να ακούσετε εδώ τι λέει ο Βασίλης. Μήπως η απάντηση στον 21ο αιώνα, κύριε Κολοβέ, δεν είναι ούτε τα ορυκτά καύσιμα, ούτε αυτό το μοντέλο της πράσινης, όπως κατεφημισμών λένε, ενέργειας
Και όταν οι δύο στην Ελλάδα εννοούν ΑΠΕ, εννοούν μόνο ανεμογεννήτριες, αλλά το υδρογόνο. Κοιτάξτε, το υδρογόνο ήταν το όνειρο των Γερμανών στο Μεσοπόλεμο. Η Γερμανία δεν έχει πετρέλαια και επιχείρησε να τα βρει ανεπιτυχώς ο Χίτλερ πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο και έφαγε τα μούτρα του στο Στάλιγκραντ. Στη συνέχεια επιχείρησε να πάει στη Μέση Ανατολή και έφαγε τα μούτρα του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, βοηθούσες και τις ανατίναξες της γέφυρας του Γουργοποτάμου. Και ακριβώς επειδή δεν έχει πετρέλαια η Γερμανία, ήθελε να στραφεί στην οικονομία του υδρογόνου στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Το 1933 ένας Γερμανός μηχανικός του Τρίτου Ράιχ, ονόματι Λάβασεκ, είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο όπου περιέγραφε την κατασκευή θηριωδών ανεμογεννητριών πολύ μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε σήμερα, οι οποίες θα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή υδρογόνου. Τότε, σήμερα το 1921... Στην περίοδο 20... του Μεσοπολέμου. Ναι, ναι. Το όνειρο των Ναζί για την εκμετάλλευση του υδρογόνου ως εναλλακτικού για τα πετρέλαια κατέρευσε το 1937 όταν το αερόπλοιο Hindenburg ανατινάχθηκε στο New Jersey των ΗΠΑ στη διάρκεια της προσγείωσης. Σήμερα το αερόπλοιο κινούνταν με υδρογόνο. Το υδρογόνο είναι ένα εξαιρετικά έφλεκτο και εκρηκτικό αέριο. Αυτά τα προβλήματα των ιδιωτήτων του υδρογόνου δεν έχουν επιληθεί και δεν υπάρχουν τεχνολογίες που να εκμεταλλεύονται το υδρογόνο με ασφάλεια. Αν συνέβαινε αυτό στον 21ο αιώνα, είμαστε των τεχνολογικών εκρήξεων και θαυμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, θα μπορούσε να είναι μία απάντηση. Γιατί εγώ μου λένε... θεωρώ ότι ναι, πιο εύκολα θα κινηθούμε προς την πλευρά της πυρηνικής ενέργειας ξανά, διότι το ηλεκτρικό σύστημα έχει ανάγκη από αυτό που λέμε φορτίο βάσης. Πυρηνικά όμως σε σεισμογενείς περιοχές καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο θέμα. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να εισάγουμε όλο το ρεύμα το οποίο χρειαζόμαστε με αυτά τα οποία κάνουμε και ως γνωστόν λεφτά δεν υπάρχουν, ακόμα και αν ξαναβγάλουμε τον Παπανδρέου τώρα στην ηγεσία του Κινάλ. Χρήστος Κολοβός, θέλω να τον ευχαριστήσω. Με έναν τρόπο μας έδωσε και ιστορικά στοιχεία και επικαιρότητα. Απάντησε εδώ σε ερωτήματα ακροατών. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κολοβέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές σας.